Πάμε να μα αναλύσει τι σημαίνουν οι τελευταίε εξελίξει στη γεωπολιτική σκακέρα. Ένα άνθρωπο με αιχμηρό λόγο που δεν μασάει τι κουβέντε του είναι κοντά μα ο καθηγητή γεωπολιτική Ιωάννη Μάζη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σα, κύριε Λαβρού. Ήθελα να ρωτήσω, έχουμε τελικά επανατοποθέτηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά τη σύγκρουση Δένδια Τζαβούσογλου και ανέ σε ποιο επίπεδο. Ε, θα έλεγα ότι ο κύριος Δένδιας εξέφρασε όχι μόνο τον εαυτό του και την πατρίδα του αλλά εξέφρασε και την δυσφορία και τον προβληματισμό ολοκλήρου της δύσεως και μάλιστα αυτήν τη φορά ενώπιον διεθνούς ακροατηρίου πράγμα το οποίο ήταν εξαιρετικά σημαντικό διότι αυτό έστειλε τα μηνύματά του σε αυτούς οι οποίοι εκεί μακριά ή στην Εσπερία ή στον Βορρά. Ε, επίστευαν ότι η στην εσπερια η στον βορρα επιστευαν οτι η ελλας θα οδηγηθεί σε έναν διάλογο άνευ προϋποθέσεων με θυσίες και δαπάνες εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας και ότι αυτό θα γίνει αδιαμαρτύρητα προ όφελο των επιχειρήσεών του στην Τουρκία και προ όφελο των επισφαλιών των τραπεζικών του στην Τουρκία, όπως και των πολιτικών τους συμφερόντων στο έδαφος των από τους Τούρκους ε, οι οποίοι κατοικούν και εργάζονται εκεί. Άρα δηλαδή Α... η Ελλάδα έθεσε κόκκινες γραμμές και στην Τουρκία αλλά και στους φίλους της. Κυρίως στους φίλους της κύριε Λάμπρου. Διότι ποτέ δεν θα πάθεις κακό από τον εχθρό σου που δεν το περιμένεις από τον φίλο σου θα πάθεις κακό που δεν το περιμένεις. Δεν το είχαμε κάνει τόσο καιρό κύριε Καθηγητά. Ε, η αλήθεια είναι πως όχι. Και οι ενέργειές μας μέχρι σήμερα, διότι όλα αυτά ήταν μια αρχή η οποία μπορεί να μείνει και ατελής. Δηλαδή μπορεί να μείνει στα λόγια. Αλλά απομένει να δείξουμε μετά από την αντίδραση του ελληνικού λαού η οποία ήταν ομόθυμος υπέρ αυτής της τοποθετήσεως του Έλληνος Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος επιτέλους Εφέρθη ο Έλλην Υπουργό Εξωτερικών. Πιστεύετε, προσέξτε, επειδή μας. έχετε μεγάλη εμπειρία, ότι αυτή η αντίδραση που έγινε μέσα σε τουρκικό έδαφο έχει μεγαλύτερη βαρύτητα ή θα ήταν το ίδιο αν γινόταν και εδώ, Όχι, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Μάλιστα, οφείλω για να είμαι δίκαιο, ότι και ο Γιώργο Παπανδρέου το 2011, κατά την μεγάλη διάσκεψη των Τούρκων πρέσβεων ανά τον κόσμο στο Ερζερούμ, είχε προσκληθεί να μιλήσει, αν θυμάστε. Και τότε ο Γιώργος Παπανδρέου είχε θέσει σαφέστατα όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις ελληνοτουρκικές και τουρκοκυπριακές σχέσεις. Τώρα, σε αυτό και το θα... μήνυμα δένδια, δια. Πώς το λαμβάνει ο Ερντογάν και πιστεύετε εσείς ότι θα υπάρξει κάποια κλιμάκωση αντίπεινα σε εισαγωγικά. Κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει χάσει έναν πιστό του φίλο σύμμαχο και εξαιρετικά καλό προωθητή των θέσεών του στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή... τον κύριο Τραμπ. Ε, ο κύριος Μπάιντεν, α, έχει δείξει με την σιωπή του... και την αδυναμία του να βρει τη συσκευή του τηλεφώνου... η οποία ηχεί από τουρκικής πλευράς... Ε, έχει δείξει ότι δεν εγκρίνει αυτού του είδους τις συμπεριφορές... τις αναθεωρητικές... ιδιαίτερα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ... τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει αυτή η κλιμάκωση ψυχροπολεμική με την Ρωσία στο Ουκρανικό. Mm -hmm. Θεωρώ λοιπόν και το γεγονός ότι υπήρξε μία ε, ε, σαφής, ε, θα έλεγα, σιωπή από πλευράς ε, Αμερικανικής ε, και δεν έγινε καμία αρνητική κριτική στον κύριο Δένδια mm -hmm. από πλευράς Αμερικανικής, ενώ κάτι τέτοιο έγινε από πλευράς Γερμανικής. Όλος ο γερμανικός τύπος αυτή τη στιγμή πλήττεται από κατάθλιψη και στενοχώρια. Έτσι. Ενώ οι Αμερικανοί απέναντίας είπαν ότι είναι καλό να προσέχονται οι αναθεωρητικές συμπεριφορές στην περιοχή. Είδαμε όμως και αμήχανες αντιδράσεις και από τον κύριο Τσαβούσογλου αλλά και από τον κύριο Ερντογάν. Ο κύριος Τσαβούσογλου έχει και προσωπικούς λόγους να έχει αμήχανες αντιδράσεις, διότι τον βλέπω πολύ σύντομα ε, να επιστρέφει στην οικία του ε, και τη θέση του να καταλαμβάνει ε, είτε ο κύριος Καλίν του οποίου χλωμιάζει η υποψηφιότητα, ναι. είτε ε, η κυρία Τσιλέρ η οποία μάλιστα ήταν και ε, έμιστος συνεργάτης των ειδικών υπηρεσιών των Αμερικανικών συνταξιοδοτήθηκε και από αυτές και είναι και πολύ καλή φίλη της κυρίας Όλμπραιτ Οπότε ο κύριος Ερντογάν θέλοντας να αναπτύξει γέφυρες με την αμερικανική administration την καινούρια ε, φοβάμαι ή κάζω ναι. ότι θα προωθήσει στη θέση του κυρίου Τσαβούσογλου την κυρία Τσιλέρ. Και ίσως λοιπόν για να φτιάξει λέτε τις σχέσεις του με την Αμερική να μην προκαλέσει την Ελλάδα. Να μην προχωρήσει σε υπερπτήσεις είτε σε προώθηση μεταναστών στα σύνορα. Είδαμε χτες αντιναύτεξ στα νοτιοανατολικά τη Κρήτη. Εγώ προσωπικά αναμένω ενοχλητικέ και προσβλητικέ προ την Ελλάδα ενέργειε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μην περιμένετε να ηρεμήσει. Απλώ θα είναι τόσο όσο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Λαβού.